Συνεχίζουμε λοιπόν με το δεύτερο μέρος της 11ης εργαστηριακής άσκησης που έχει να κάνει με την κατανόηση του διακριτού μετασχηματισμού Φουριέ. Όπως βλέπουμε στη διαφάνειά μας, θα μελετήσουμε τον αντίστροφο, μεταξύ άλλων τον αντίστροφο διακριτό μετασχηματισμό Φουριέ, το DFT κυκλικής συνέλεξης και τη σχέση μεταξύ γραμμικής και κυκλικής συνέλεξης. Αυτά άλλωστε τα κάναμε και σήμερα στη θεωρία μας. Να θυμηθούμε τους τύπους που δίνουν τον διακριτό μετασχηματισμό Φουριέ εν σημείων, ενός σήματος διακριτού χρόνου. Οι τύποι φαίνονται στη διαφάνειά μας. Βλέπουμε ότι είναι μια μηχανική συνάρτηση ο διακριτός μετασχηματισμός Φουριέ, άρα έχει ένα πραγματικό και ένα φανταστικό μέρος, ένα πλάτος και μια φάση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, θέλουμε να υπολογίσουμε το DFT της ακολουθίας Χ του Νη 1221, για νη μεταξύ 0 και 3. Επίσης, δείτε να σχεδιαστούν πλάτος, φάση, πραγματικό και φανταστικό μέρος. Εδώ το κάνουμε αναλυτικά γιατί χρησιμοποιούμε ακριβώς τη σχέση που δίνει το DFT. Αν δούμε ξανά τη σχέση, ο DFT δίνεται από ένα άθροισμα, από νη ίσο 0 μέχρι νη μείον 1, χ του νη, επί A στη μείον 2J, 2P, επί νη, επί κάπα, δια νη. Αυτό ακριβώς το άθροισμα υλοποιούμε εδώ, με συγχωρείτε, εδώ με τον αλγόριθμό μας. Εδώ. Και εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, υπολογίζουμε έτσι το DFT της ακολουθίας Χ του Νη. Επειδή αυτό το άθροισμα μας δυσκολεύει για να το υλοποιήσουμε, μπορούμε να κάνουμε το εξής: να φτιάξουμε μία συνάρτηση και να τη χρησιμοποιούμε κατάλληλα κάθε φορά. Να μην γράφουμε τον κώδικα αυτό στη συνέχεια. Θα το κάνουμε σε λιγάκι. Βρήκαμε λοιπόν το Χ του Κάπα, υπολογίζουμε το μέτρο και το σχεδιάζουμε, όπως βλέπουμε, και υπολογίζουμε και τη φάση και τη σχεδιάζουμε, η εντολή ABS και Angle. Σε έχουμε αυτές εξηγήσεις στην πρώτη εργαστηριακή μας άσκηση, που μιλάει εισαγωγή στο MATLAB. Εδώ θα γράψουμε μία function, στο παράδειγμα αυτό, η οποία υπολογίζει το DFT μιας ακολουθίας χιτουνή. Αυτή η function θα την ονομάσουμε DFT.m. Η λογική είναι ίδια με τον κώδικα του προηγούμενου παραδείγματος. Γράφουμε λοιπόν τη function αυτή, την καλούμε από κάτω, δηλαδή γράφουμε χ ίσον 1-221, χ κάπα ίσον DFT του χ και μας βγάζει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που βρήκαμε στο προηγούμενο παράδειγμα. Εδώ. Να δούμε τώρα τις σημαντικές ιδιότητες για το διακριτό μετασχηματισμό Φουριέ. Να εξηγήσουμε, να αποδείξουμε την γραμμικότητα, δηλαδή ότι ο DFT του αχ1ν και βχ2ν είναι αχ1κ και βχ2κ. Όπου βεβαίως χ1κ και χ2κ είναι ο διακριτός μετασχηματισμός Φουριέ της χ1ν και χ2ν αντίστοιχα. Ορίζουμε δύο ακολουθίες τυχαίες από 5 δείγματα κάθε μία. Βάζουμε σαν α το 3, σαν β το 4, υπολογίζουμε το αριστερό μέλος της σχέσης, δηλαδή υπολογίζουμε σαν R, είναι το DFT του αχ1 και βχ2, υπολογίζουμε το δεξί μέρος, δηλαδή βρίσκουμε το χ1 του κάπα, το χ2 του κάπα και το άθροισμα αχ1κ και βχ2κ και βλέπουμε ότι τα αποτελέσματά μας, αν κοιτάξουμε τη μεσαία στήλη, είναι ακριβώς τα ίδια, άρα ισχύει η ιδιότητα της γραμμικότητας. Η συμμετρία του διακριτού μετασχηματισμού Φουριέ. Βλέπουμε την ιδιότητα και θέλουμε να αποδείξουμε. Δίνουμε το χ, που είναι το 1, 2, 3, 4, 5. Υπολογίζουμε το χ κάπα, που είναι ο DFT του χ. Δηλαδή βρίσκουμε το DFT της ακολουθίας. Υπολογίζουμε το χ του νήμιον κάπα. Έχουμε βάλει για κάπα από 0 μέχρι 4. Έχουμε 5 δείγματα. Ως εξής, σαν δεξί μέλος είναι το χ του κάπα του 1, συμμόντουλους νήμιον κάπα του νη. Και βρίσκουμε το συζυγί του δεξιού μέλους. Βλέπουμε ότι έχουμε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή η ιδιότητα της συμμετρίας ισχύει. Η σχέση που δίνει τον αντίστροφο διακριτό μετασχηματισμό Φουριέ μιας ακολουθίας ΚΚΑ, τη βλέπουμε στη διαφάνειά μας. Έχουμε δουλέψει ήδη στη θεωρία μας και έχουμε κάνει και άσκηση με αυτήν. Εδώ ζητείται να υπολογιστεί ο IDFT της ακολουθίας ΧΚΑ ίσον 6-1. Μειον Ι, 0, μειον 1, συν Ι, για κάπα μεταξύ 0 και 3. Δηλαδή γνωρίζουμε το Χ του κάπα και ψάχνουμε να βρούμε το Χ του νη. Δίνουμε λοιπόν το Χ του κάπα και γράφουμε ένα κώδικα με τον οποίο υπολογίζουμε το Χ του νη και βρήκαμε ότι το Χ του νη είναι το 1, 2, 2, 1. Μπορούμε όμως να φτιάξουμε πάλι, όπως την προηγούμενη φορά, ένα M-file, θα το ονομάσουμε IDFT.m, όπου θα το καλούμε κάθε φορά, για να μην γράφουμε τον κώδικα αυτό, και θα υπολογίσει τον IDFT μιας ακολουθίας. Φτιάχνουμε λοιπόν τη συνάρτηση του υπολογισμού του IDFT μιας ακολουθίας,
βασίζεται στον κώδικα του προηγούμενου παραδείγματος. Δίνουμε το χ του κάπα, του γράφουμε χ ίσον IDFT του χ του κάπα και μας βγάζει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, την 1-2-2-1 ακολουθία από την οποία προήλθε. Να θυμηθούμε λίγο την κυκλική μετατόπιση μιας ακολουθίας. Όπως γνωρίζουμε, για η κυκλικά μετατοπισμένη ακολουθία, χ σε M του νι, ορίζει βάση της σχέσης χ σε M του νι, είναι χ του νι μειον N μειον M, μόντουλους N. Ένας απλός τρόπος για να ολιστήσουμε κυκλικά μια ακολουθία είναι με τη βοήθεια της συνάρτησης circular shift. Αυτή η συνάρτηση συντάσσεται ως χ σε M ίσον circular shift χ transpose, M. Δηλαδή, για να λειτουργήσει αυτή η συνάρτηση, πρέπει το διάνυσμα εισόδου να είναι όχι διάνυσμα γραμμής, αλλά διάνυσμα στήλης. Το όπου βλέπουμε M σημαίνει η μετατόπιση. Για παράδειγμα, εδώ ζητείται η ακολουθία χ σε M του N, όταν το M είναι 2 και το σήμα χ του νι είναι αυτό που βλέπετε στη διαφάνειά σας. Βλέπουμε ότι έχει μήκος 8 δείγματα. Τι κάνουμε λοιπόν, καταρχάς ορίζουμε το χ του νι και τα N και M, το N8, το M2, ορίζουμε το χ απόστροφος, δηλαδή κάνουμε το διάνυσμα από γραμμή στήλη. Και τώρα υπολογίζουμε το νι μείον μη μόντουλος νι και το πρώτο στοιχείο. Βλέπουμε ότι η απάντηση είναι το 0,7. Είναι το πρώτο στοιχείο της κυκλικά ολιστημένης ακολουθίας, δηλαδή το 7ο στοιχείο της ακολουθίας, το χ του 6. Συνεχίζουμε, βρίσκουμε το δεύτερο στοιχείο της κυκλικά ολιστημένης ακολουθίας, δηλαδή το χ του 7. Το τρίτο στοιχείο της κυκλικά ολιστημένης ακολουθίας, δηλαδή το χ του 0 και ούτω καθεξής. Το τέταρτο στοιχείο, δηλαδή το χ του 1. Και το πέμπτο στοιχείο της κυκλικά ολιστημένης ακολουθίας, δηλαδή το χ του 2. Και βλέπουμε ότι το χ του CM είναι το 07, 08, 01, 02, 03, 04, 05 και 06. Αυτά μπορούμε να τα βρούμε πάρα πολύ εύκολα αν δημιουργήσουμε την εντολή circular shift και την καλέσουμε κατάλληλα. Και βλέπουμε ότι παίρνουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε ότι σαν είσοδο στη συνάρτηση αυτή δίνουμε το διάνυσμα στήλης χ απόστροφος, χ τρασπόζ. Να δούμε άλλο ένα παράδειγμα. Εδώ ζητείται να σχεδιαστούν η αρχική ακολουθία χ του νι και οι κυκλικά ολιστημένες ακολουθίες κατά μία θέση και κατά θέσεις τέσσερις δεξιόστροφα. Φτιάχνουμε την ακολουθία χ του νι, υποτίθεται ότι την έχουμε, εδώ δεν την έχω δώσει, μπορείτε λοιπόν εσείς να την υλοποιήσετε κατάλληλα. Είναι μια ακολουθία ράμπας. Υπολογίζουμε την ακολουθία με την circular shift κατά μία θέση δεξιά, βλέπουμε ποια είναι η ακολουθία αυτή, και καταθέσει τέσσερις θέσεις δεξιόστροφα. Να δούμε τώρα το DFT της κυκλικής συνέλιξης. Η μαθηματική έκφραση για την κυκλική συνέλιξη δύο σημάτων διακριτού χρόνου είναι ότι χ1 νι κυκλική συνέλεξη χ2 νι, ο τύπος είναι άθροισμα από μη ίσο 0 μέχρι νι μειον 1, χ1 μη, χ2 νι μειον μη, μόντουλος νι. Ο DFT της κυκλικής συνέλεξης δύο ακολουθιών ισούται με τον DFT, με τον προπλησιασμό, τον DFT κάθε μία από αυτές. Το βλέπουμε χ1 κάπα επί χ2 κάπα. Δηλαδή, ο DFT της κυκλικής συνέλεξης γίνεται γινόμενο DFT. Για να αποδείξουμε τη σχέση ότι ο DFT της κυκλικής συνέλεξης δύο ακολουθιών χ1 και χ2 νι είναι χ1 κάπα επί χ2 κάπα, θεωρούμε λοιπόν δύο ακολουθίες χ1 και χ2, όπως βλέπουμε στη διαφάνειά μας, δειγμάτων τεσσάρων η καθεμία, το οποίο άμα κάνουμε την κυκλική συνέλεξη, βρίσκουμε ότι ισούται με 3,75, 6,75, 6,6 για νι μεταξύ 0 και 3. Αν λοιπόν πάρουμε το ψ του νι και βρούμε το DFT του ψ, υπολογίζουμε το αριστερό μέλος της σχέσης. Άμα πάρουμε τώρα το χ1k και χ2k και τα πολλαπλασιάσουμε, θα βρούμε το δεξί μέλος της σχέσης και θα δούμε ότι τα δύο αυτά είναι ίδια. Για κοιτάξτε λίγο το αριστερό μέλος της σχέσης, το από τη μεστέα στήλη το αποτέλεσμα, και εδώ που έχουμε πάρει το χ1k και το χ2k, τα έχουμε πολλαπλασιάσει, ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, άρα έχουμε αποδείξει την ιδιότητα του DFT της κυκλικής συνέλεξης. Να θυμηθούμε λίγο τη σχέση μεταξύ γραμμικής και κυκλικής συνέλεξης. Εδώ αυτά που γράφει αυτή η διαφάνεια είναι ότι για να βρούμε την τη γραμμική συνέλεξη πρέπει να γεμίσουμε με μηδενικά τις δύο ακολουθίες έτσι ώστε το μήκος της κάθε μιας να είναι νι και μη μείον ένα, όπου νι είναι το μήκος της μίας της εισόδου και μη είναι το μήκος της κρουστικής απόκρισης. Πρέπει να βάλουμε λοιπόν μηδενικά στο τέλος κάθε μίας. Ας θεωρήσουμε λοιπόν αυτές τις δύο ακολουθίες.
Χ1 και Χ2 νη. Εδώ ζητείται να υπολογιστούν η κυκλική συνέλεξη μήκους 4 σημείων, η κυκλική συνέλεξη μήκους 7 σημείων των επαυθυμένων ακολουθιών Χ1-1 του νη και Χ2-2 του νη και η γραμμική συνέλεξη των Χ1 νη και Χ2 νη. Πρέπει να βρούμε ότι το αποτέλεσμα Β και Γ είναι ακριβώς τα ίδια. Δούμε στο πρώτο μέρος, ορίζουμε τα Χ1 και τα Χ2 νη και το νη. Υπολογίζουμε την κυκλικά ανακλασμένη ακολουθία του σήματος Χ2, όπως ακριβώς κάνουμε και στους υπολογισμούς των ασκήσεών μας. Υπολογίζουμε την κυκλική συνέλεξη των Χ1 και Χ2, 4 σημείων. Ορίζουμε τις ακολουθίες Χ1-1 και Χ2-2 και το δεύτερο ερώτημα, αφού έχουμε βάλει όμως στην κάθε μία από 3 μηδενικά, και το καινούριο νη, θέλουμε 7 δείγματα, μήκους 7. Υπολογίζουμε την κυκλικά ανακλασμένη ακολουθία του σήματος Χ2-2 του νη. Υπολογίζουμε την κυκλική συνέλεξη 7 σημείων το Χ1-1 και Χ2-2 και βλέπουμε ότι είναι ακριβώς η ίδια με τη γραμμική συνέλεξη. Εδώ χρησιμοποιούμε την εντολή Conv, Convolution, επομένως έχουμε υπολογίσει την απόκριση φίλτρου όπου ξέρουμε την είσοδο και την κλουστική απόκριση. Εδώ ακολουθούν οι ασκήσεις του εργαστηρίου, κατά τα γνωστά. Στην πρώτη άσκηση ζητείται να σχεδιαστεί το πλάτος, η φάση, πραγματικό και φανταστικό μέρος του DFT του σήματος Χ του νήσος εν ημίτων ο πίνη τρίτα, για να είναι μεταξύ 0 και 10. Ζητάμε να γράψετε τον κώδικα για να υλοποιήσετε το Χ του κάπα, το μέτρο του Χ του κάπα, με συγχωρείτε. Να σχεδιάσετε τη φάση, το πραγματικό και το φανταστικό μέρος. Στη δεύτερη άσκηση ζητείται να υπολογιστεί η κυκλική συνέλεξη των ακολουθιών Χ1 νη και Χ2 νη με χρήση των συναρτήσεων που είπαμε προηγουμένως FFT και IFFT. Και δεύτερος το πεδίο του χρόνου. Στη τρίτη άσκηση ζητείται να υπολογιστεί η γραμμική συνέλεξη των ακολουθιών Χ1 νη και Χ2 νη στο πεδίο του χρόνου με τη συνέλεξη, με τη συνάρτηση Conv, με κυκλική συνέλεξη και με χρήση των συναρτήσεων FFT και IFFT. Πρέπει να συμπληρώσετε τον κώδικα και να γράψετε και να συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας. Στην τέταρτη άσκηση δίνεται η ακολουθία Χ του νη, ίσο 0,7 εις τη νη, και ζητείται να σχεδιαστούν στο ίδιο διάγραμμα ο DTFT της Χ του νη και ο DFT της Χ του νη πάνω στις συχνότητες ωμέγα ίσον 2 π κάπα δια νη. Εδώ είναι ευκαιρία να θυμηθούμε το TTFT. Το TTFT το κάναμε, αν θυμάστε, στην μελέτη απόκρουσης συχνότητας αναλογικών και διακριτών συστημάτων. Ο τύπος είναι ο ίδιος. Να δούμε μερικές ασκήσεις για το σπίτι. Εδώ υπάρχουν μερικές ασκήσεις εξάσκησης. Θα είναι καλό να τις κάνετε, έτσι ώστε να εξοικειωθείτε στο ενδιαφέρον κεφάλαιο, εργαστηριακό κεφάλαιο, που έχει να κάνει με το διακριτό μετασχηματισμό Φουριέ. Ευχαριστούμε πολύ.